Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών από το 13 στο 6% όχι απλά δεν ικανοποιεί τον κτηνοτροφικό κόσμο στα Χανιά, αλλά χαρακτηρίζεται ως ασπιρίνη μπροστά στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου. Η αύξηση στις ζωοτροφές κατά 50% τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε αδίέξοδο χιλιάδες κτηνοτρόφους. Τα αγροεφόδια γενικά έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον πρωτογενή τομέα και γενικά τη κτηνοτροφία στο νομό Χανίων και σε ολόκληρη την Κρήτη. Αλλά έχουν αυξηθεί οι ζωοτροφές μέχρι και 70%. Το καλαμπόκι πέρυσι ενώ είχε 9 ευρώ, φέτο ξεπερνά τα 15 ευρώ το σακί τα 40 κιλά. Όποιος ήθελε πέρυσι ένα χιλιάρικο, φέτος θέλει 1.300. Όποιος ήθελε 2 χιλιάρικα, θέλει 2.600. Απλά πράγματα, δεν είναι... Ναι. Λέει και αυτό που το εξάγγειλε ο Πρωθυπουργός είναι δηλαδή πολύ μηδαμινό συγκρίση με αυτά που πήγε. Ο χειμώνας αναμένεται βαρύς για τον κτηνοτροφικό κόσμο στα Χανιά, με το κόστος παραγωγής να φτάνει στα ύψη και τις τιμές των κτηνοτροφικών προϊόντων καθυλωμένες στα ίδια επίπεδα. Πολλοί μιλούν ακόμη και για ζήτημα επιβίωσης. Για εμάς τους αγρότες προμηνύεται ένας δραματικός χειμώνας με τις αυξήσεις στις τιμές των αγροτικών εφοδίων και γενικά της ζωής. Ζωοτροφές, λιπάσματα, αγροεφόδια, πετρέλαιο έχουν πάρει πραγματικά τα ύψη. Τα προϊόντα μας φεύγουν σε χαμηλές τιμές. Οι ζωοτροφές που αγοράζουμε είναι πανάκριβες. Εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε. Εάν ακριβήσουμε τα προϊόντα μας που λογικά πρέπει να ακριβήσουν, θα μένουν στα ζήτα διότι θα πάνε σε πολύ μεγάλο ύψος. Δηλαδή το τυρί πρέπει να πουλιέται πάνω από 17 ευρώ το κιλό. Μετά ποιος θα μπορεί να τα αγοράζει, άρα θα φύγουμε από την αγορά τελείως. Η άνοδος στις τιμές μιας σειράς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης επηρεάζουν άμεσα και τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης. Μέχρι και 70% έχουν ακριβήσει τα σιτηρά που αγοράζομαι τώρα και 1,5-2 μήνες και ταΐζομαι τα πρόβατά μας. Είναι η παρατεταμένη η ξηρασία, πρέπει να τα ταΐζομαι, δηλαδή το τριφύλι έχει ανέβει κατά 35-40% πάνω. Σε μια συμβολική κινητοποίηση στην αντιπεριφέρεια Χανίων, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, κτηνοτρόφων και αγροτών ζήτησαν μέτρα ουσιαστικής στήριξης. Μεταξύ άλλων, τόνισαν την ανάγκη αναπροσαρμογής των δασικών χαρτών, επαναφέροντας το αίτημά τους για κατάργηση του παραβόλου στην υποβολή των ενστάσεων.